Καλησπέρα σας. Δεύτερο βίντεο σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα μιλήσουμε για την έκτη και την έβδομη μέρα του project που κάνουμε. Η έκτη μέρα... Συγγνώμη, πριν πω για την έκτη μέρα. Απλά να διευκρινίσω ότι θα κάνουμε την έκτη και την έβδομη μέρα σε ένα βίντεο, διότι ακολουθούν οι δύο τελευταίες μέρες του Πέσαχ, που είναι Yom Tov και δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές. Οπότε, για να μην το κάνω και πολύ μεγάλο βίντεο, ξεκινάω ευθύς αμέσως. Η έκτη μέρα είναι το Yesod of Chesed. Η Yesod έχει την, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει την, το ρόλο της βάσης του θεμελίου και της σύνδεσης στην αγάπη. Όπως κάθε ανθρώπινη σχέση, έτσι και στην αγάπη, πρέπει να υπάρχει κάτι που να ενώνει τις δύο πλευρές ή όσους εμπλέκονται σε αυτό το συναίσθημα. Τι θέλω να πω αυτό, τι σημαίνει να συνδέσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό ή ένα κοινό στόχο ή μια κοινή πορεία που να συνεισφέρουμε και οι δύο ή όλες οι πλευρές, τέλος πάντων, οι οποίες είναι εμπλεκόμενες, για το λόγο του ότι όταν δίνουμε κάτι από μας, χρόνο, χρήμα, προσπάθεια, και έχουμε τα αποτελέσματα, αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το χαλάσουμε και πόσο μάλλον να το έχουμε κάνει με ένα αγαπημένο μας άτομο. Ένα παράδειγμα που δεν είναι πολύ σχετικό με την αγάπη, αλλά το μπορεί να έχει να κάνει με την αγάπη του εαυτού μας, είναι όταν κάποιος κάνει διατροφή και βλέπει αποτελέσματα, είναι πιο δύσκολο να τη χαλάσει να φάει κάποιο junk food, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα. Έτσι πιστεύω ότι όταν δύο άνθρωποι ξεκινάνε ένα κοινό project μαζί, κάτι καινούριο ή θεμελιώνουν ή ενισχύουν κάτι το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει μαζί και έχει και μια συνέπεια αυτό και έχει και πάνω κάτω ισόπωση προσπάθεια, όταν θα έρθει μια δυσκολία, θα είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει η σχέση των δύο αυτών προσώπων, διότι έχουν κάτι κοινό, μια βάση, ένα θεμέλιο μαζί. Ξέρουν τι έχουν βάλει, ξέρουν πώς έχει προσπαθήσει ο άλλος ξέρει πώς έχω προσπαθήσει εγώ. Και αυτό δημιουργεί και συναισθήματα ισχυρότερα στην αγάπη. Αυτό όσον έχει να κάνει με την έκτη μέρα. Η έβδομη μέρα είναι Malchut of Chesed. Malchut έχει και την έννοια της βασιλείας, της ευγένειας, εννοούμε του βασιλικού, του ευγενή. Που από αυτό βγαίνει και η ευγένεια που την έχουμε ως, όπως την ξέρουμε σήμερα. Τι πάει να πει ευγένεια όμως. Δυστυχώς έχουμε παρερμηνεύσει τα τελευταία χρόνια την έννοια της εξουσίας ως κάτι το ότι εγώ είμαι ανώτερος από αυτόν που εξουσιάζω. Η πραγματική εξουσία είναι να αναγνωρίσει κάποιος τη θέση του. Εξουσία δηλαδή, ηγεσία, ευγένεια, βασιλικότητα. Είναι η πραγματική λοιπόν ηγεσία, ευγένεια, είναι να αναγνωρίσει κάποιος τη θέση του, τις ευθύνες που έχει απέναντι στο λαό, που ηγείται γιατί προφανώς τον αγαπάει και έχει αυτή τη σύνδεση μεταξύ του, και να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες που είναι για το καλό του λαού. Οτιδήποτε άλλο, εκμετάλλευση του λαού ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλο αρνητικό, δεν είναι πραγματική βασιλεία, δεν είναι πραγματική ευγένεια, στα αγγλικά είναι nobility, δεν είναι πραγματικό αυτό. Και καθώς περνάγαμε τις μέρες του Χολ Ha-Μοέντ Πέσαχ, δηλαδή τις μέρες της γιορτινής του Πέσαχ, διαβάσαμε νομίζω ή χτες ή προχτές, ήταν το απόσπασμα που ο Μωυσής ξαναφτιάχνει τις δύο πλάκες των 10 εντολών που είχε παραλάβει στο όρος Σινά από το Θεό. Την πρώτη φορά το είχε κάνει
όταν κατέβηκε κάτω, είδε τους Εβραίους να έχουν φτιάξει το χρυσό μοσχάρι και τις έσπασε. Σαν μια πρώτη ανάγνωση, μπορούμε να πούμε ότι αυτό τι ηγέτης ήταν, αφού άφησε τα συναισθήματά του να το κυριεύσουν και αντέδρασε υπερβολικά, νευριασμένα. Αυτή είναι μια πολύ ρηχή ανάγνωση, αλλά άμα μπούμε πραγματικά και διαβάσουμε και τις επεξηγήσεις των σοφών, αλλά και τις επεξηγήσεις της τώρα, μπορούμε να δούμε το εξής. Η σχέση μας με το Θεό, τώρα συγγνώμη για αυτό που θα δείτε, κάνω βίντεο. Η σχέση μας με το Θεό, μου αρέσει πάρα πολύ όταν διαβάζω ή όταν μιλάμε για τώρα να έρχεται εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Ο γάτος, ο Στάθης. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Η σχέση μας με το Θεό συγκρίνεται σαν μια σχέση αντρόγινου. Θα πρέπει να κάνω πώς για να τον βγάλω κάτω, συγγνώμη. Λοιπόν, η σχέση μας με το Θεό συγκρίνεται ως μια σχέση αντρόγινου. Ο Θεός είναι ο άντρας, εμείς είμαστε η γυναίκα. Και ως ένα κοινό στοιχείο που αναφέραμε πριν, είχαμε την παράδοση της Τωρά, των νόμων, σαν ένα, ας πούμε, προγαμιό συμβόλαιο με τις υποχρεώσεις του καθένα μας, τις ευθύνες και τα σχετικά. Τι δίνει ο ένας και τι δίνει ο άλλος. Εμείς πριν προλάβει να σχολάσει ο γάμος, καταπατήσαμε το συμβόλαιο, αθετήσαμε τη συμφωνία μας. Οπότε ο Μωυσής, επειδή αγαπούσε πολύ αυτό το λαό και δεν ήθελε να έρθουν οι συνέπειες όταν αθετούμε το λόγο μας σε ένα συμβόλαιο, αντέδρασε ηγετικά, βασιλικά, ευγενικά και τις έσπασε. Πήρε πάνω του δηλαδή, δεν πήρε πάνω του αμαρτία, αλλά πήρε πάνω του το λαό του. Είπε ότι, ξέρετε κάτι, αυτό έγινε, δεν μπορεί να γίνει, το διαγράφουμε, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσουμε μια σχέση με λάθος βάση. Και αυτό, ήταν το, και αυτό το Θεός του το αναγνώρισε, τον επιβράβευσε, το είπε, κατάλαβα γιατί το έκανες. Δεν, προφανώς δεν θύμωσε μαζί του, κατάλαβα ότι ανέλαβες τις ευθύνες σου σαν ηγέτης, έχοντας αγάπη απέναντι στο λαό σου. Γι' αυτό θα σου δώσω και το δεύτερο σετ πλακών. Και αυτό ήταν το μεγαλείο του και αυτό είναι που μας διδάσκει, που πρέπει και εμείς να έχουμε στην προσωπική μας ζωή, το μεγαλείο του Μωυσή, την ηγετικότητά του, το ότι η σύνδεση που είχε με αυτό το λαό ήταν τόσο δυνατή που θυσίασε κάποια άλλα πράγματα που ήταν προς όφελος δικό του, όπως τη σχέση του με τον Θεό, γιατί ήξερα ότι σαν ηγέτης έχει την υποχρέωση και τη θέληση να υπηρετήσει αυτό το λαό. Οπότε και εμείς όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις να είμαστε εν δυνάμει ηγέτες του εαυτού μας, της οικογένειάς μας, της κοινότητάς μας, της δουλειάς μας, σε οποιοδήποτε κύκλο και αν βρισκόμαστε, θα πρέπει πολλές φορές να σκεφτόμαστε τι χρειαζόμαστε και εμείς, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τι χρειάζονται οι άλλοι από εμάς, ποιες είναι οι αρμοδιότητες οι δικές μας. Έτσι αντιλήφθηκα εγώ την 6η και την 7η μέρα και τη συνδύασα με αυτό που έμαθα προχτές. Θα ήθελα να ακούσω ή να δω στα σχόλια τη γνώμη σας για το παράδειγμα που έδωσα ή για το τι πιστεύετε ότι είναι πραγματικά αυτές οι δύο, τα δύο χαρακτηριστικά. Και εύχομαι να σας ξαναδούμε σύντομα στα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά, καλές γιορτές.